Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς. Με τα πάντων και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συ Κύριε, ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εμμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτων εν νεκρής των αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε. Της Αποστόλης εμήνιον ότι ενέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μεγαέλεος. Εκ νεότητός μου ο εχθρός με πειράζει και σιδονές φλέγιμαι. Εγώ δε πεποιθώ εν σοι Κύριε τροπού με τούτο. Ημίσουν δε Σιών γεννηθήτος αν δει πριν εξπαστεί νέος χόρτος, συγκόψει γαρ Χριστός αυχένας αυτών το μη βασάνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, το ζην τα πάντα, φως εκ φωτός Θεός μεγά συμπατρινούμεν, αυτό και το λόγο. Η καρδία μου το φόβο σου σκεπέστο, ταπεινό φρονούσα, μη ψωθήσα, από πέση εξού πανικτήρμων. Whoever hopes in the Lord will not fear when he will judge and punish all things with fire. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, Παστής Θείος βλέπει και προλέγει τερατουργή ύψιστα εν τρεις είναι ένα Θεομέλπον, Ήγα και τριλαμπή μονάχη το Θείο. I cry to you, O Lord, attend to me, incline your ear to me who am crying, and purify me prior to taking me from this life. Επί την μητέρα αυτού γην πίνων πας αυθείς αναλύσει, του λαβήν βασάνους, η γέρα των βεβαιωμένων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, Θεολογία μονάστρης Αγία, ο Πατήρ γαρό αναρχός εξού, Εφείο Υιός αχρόνος και το Πνεύμα συμμορφών συνθρόνων εκ Πατρός είναι εκλάμψαν. Behold now what is so good or so pleasant as for brethren to dwell together, for in this the Lord has promised life everlasting. Του ενδύματος αυτού ο τα κρίνα του αγρού κοσμών και λέβην μη διφροντίζειν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, εννοεί διετία, πάντα έχετε ειρήνο βραβεύτος. Θεός του το γαρεστή, Πατρίτε και Υιό ομοούσιον Κυρίον. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσίων εις γενεάν και γενεάν. Εν η
ψυχήμου των Κύριων. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών εις γενναίαν και γενναίαν. The rod of Moses working wonders once submerged Pharaoh's chariotis, when it smote the waters in the figure of a cross, and they might split the sea in two, while it rescued on dry land wayfaring fugitive Israel, which to God resoundingly sang a song. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, την παντοδύναμον Χριστού Θεότητα, πως μη θαυμάσομεν, εκ μεν παθών πάση της πιστής, απάθειαν και αφθαρσίαν βλίζουσαν, εκ πλευράς δε Αγίας, πηγήν αθάνατον στάζουσαν, και ζωήν εκ τάφου αείδημον. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ως ευπρεπίστες γυναίξην ο άγγελος νυν επεφανίστε, και τη λαβγή υφέρον της εμφύτου συμβολά, αείλο καθαρότητος την μορφή δεμηνίων, το φέγγος της Αναστάσεως, κράζει εξεγέρθη ο Κύριος. Most holy Theotokos, save us, all generation calls you blessed, proclaiming glorious things concerning you, as the only woman who have got the Logos in her womb, remaining ever pure, Virgin Mother of God. Therefore we the faithful will honor you as Almighty Champion after God. Οσίε του Θεού πρεσβευεί περιμόν, χάριτος πλεπλισμένος, χαράν μου πλήρωσον, την ψυχήν επενέσε, τον βίο σου αλυπίε και την πολιτείαν σου, διείς πάντες ύφρανας, εις αγγέλης αγωνισάμενος. Devout saint of God, intercede for us. God sanctified you as another Samuel, from your mother's womb, blessed Alypios, and seeing the things set before, he made you as a divine prophet, admirable one. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, είναι Θεός δηλώσει την συλλαμβρότητα, υπερίστερον έσχες καλός αγωνισάμενος, φωτός του Θείου έπλησε σου τεχθέντος, όσιε το δωματιόν υπερένεια. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ρίσεις επ του προφήτου, πέρασε δέξατο ιδού γαρή παρθένος, σαρκή Θεόν εκείσε, πρωτούσαν απλάτοντα, συντριφέντας προτερών, αμαρτίας πλημελήματα. Ως θεδεώσας καταρχάς τους ουρανούς εν συνέση, και την γη των επίδατων εδράσας, εν τη πέτρα με Χριστέ, της εκκλησίας στήριξον, ότι ουκ εστί πλήν σου, Αγίος μόνε φιλανθρωπέ. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, κατακρίθεντα τον Αδάμ, τη γεύση της αμαρτίας, της αρκός σου το σωτήριον πάθος, εδικαίωσε Χριστέ, αυτός γαρούχ υπευθύνος, την του θάνατου πείρας, πεθύνας ο αναμάρτητος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, της Αναστάσεως το φως εξέλαμψε της εν σκότη του θανάτου και σκία καθημένης ο Θεός μου Ιησούς και τη αυτού Θεό Θεότητη των ισχυρών δεσμεύσας τούτο τα σκέπη διήρπασε. Most holy Θεοτόκος, save us. You are superior to all the angels, Θεοτόκος,
the cherubim and seraphim, O Virgin. Only you held in your womb, God, who is uncontainable. And therefore, all believers ever extol you and call you blessed. Άγιος ιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ως λόγος επιλιχνίαν, στάσεως Κρητονός, επιτιθέμενος, της Έλλας φόρης σου, Πάτερ, αρετές, πάσαν ψυχήν, πιστός υπαρεστούσαν, ευσεύω φρόνος κατελαμπρίνας, σκότους αμαρτίας, λυτρούμενος. Devout saint of God, intercede for us, directing the sacred movements of your mind towards the keeping of the divine laws of the Spirit. You were shown to be an angel upon the earth, taking up the conduct of the angels while in the flesh, God-bearing Father of Ιππίος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εμφρόνος τον οκληρό του βίου αηδημέ, μετανάστη σώθης και προσεχώρησας προς ασχητικής διαγωγής, τα σκάματα προθύμως την συγκαρδία νυκτήρισον, όσοι εδεικνύουν του Πνεύματος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην παρθένε το καθαρόν του λόγου παλατιών, την ψυχήν μου δείξον οίκο του Πνεύματος, ύδατος πηγή ζωαρχικού, πότισον με την καύση της αμαρτίας φλογιζόμενον, όπως κατά χάριν δοξάζω σε. Δικαίτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθά μου. Συ Κύριε. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Was one you seem to us to be another Simeon, for you lifted up your body from the earth unto a pillar, Father Alipios, and you put to flight the ranks of the bitterly bewailing demons, godly-minded one, and you banished them into the abysses. Therefore you were shown to be a divine adornment, the boast of the fathers, the support of monastics, and we faith, and in faith we cry to you, ever intercede with Christ God, that remission of offenses be given to those who fervently celebrate your holy memory. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την ψυχή μου παρθένε την ταπεινήν, από βρέφους μολύνας ομοιαρός, και λόγης και πράξεσιν εμ' αυτόν κατερρύπωσα, και ουκ έχω τη πράξε ουδέ καταφύγιον, αλλού δάλην ελπίδα, πλην σου κόρη επίσταμε, φεύμη το αχρίο, δια τούτο ηκέτης, προσέ την Παναχραντών, νη προστρέχω και δέομαι, ομολογών σοι το ημάρτων, πρέσβευε το σοϊό και Θεό, των πτεσμάτων αφεσυνδοθήνε με, εις γαρσε πάσαν ελπίδα, ανέθηκα δέσποινα. Ε,
Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Γράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθενού Μαρίας. Υπεραγία μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξαναστάς το μνήματος του τεθνεώτας, τους τεθνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν τη Σύ Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι. Την εκνεκρόν εγέρση σου πολυέλε. Την εκνεκρόν εγέρση σου πολυέλε. Τα του άδος και λεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε γυναιξή μυροφόρης συνήντησας αντιλήπης χαράν κοσμισάμενος και αποστόλη σου εμήνησας. Τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε. Δια τούτο και ο κόσμος συγχαίρει. Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Τι 26 του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, αλυπίου του Κιονίτου. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Στυλιανού του Παφλογόνος. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Ακακίου το Εντικλίμακη. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Ιακώβου του Αναχωρητού. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σύλου Επισκόπου Περσίδος. Ανάμνηση των εγγενείων του ναού το Αγίου Γεωργίου εν το Κυπαρίσο. Ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος ο Ενιχείου Αθλήσας κατά το έτος 1807 ξύφη τελειούτε. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. On November 26, we commemorate our devout fathers Alypios the Starlight. On this day, we also commemorate our devout father Stylianos of Paphlagonia. On this day, we also commemorate our devout father Akakios, who is mentioned in the Ladder of Divine Ascent. On this day, we also commemorate our devout father Iakovos the Anchorite. On this day, we also commemorate our devout father Nikon the Repent. On this day, we also commemorate our devout fathers, Father Silos, Bishop of Persia. We remember the consecration of the Church of St. George in Kyparisos, Holy Nomata George, who competed in Chios in 1807, died by the sword. By the intercessions of your saints, O God, have mercy on us. Amen. Christos genate doxasate. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανημίσατε λαϊ ότι δε δόξαστε. Το πρώτον αιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αρεύστος Υιό και πεσχάτων εκ παρθένου σαρκωθέντη ασπόρος Χριστό το Θεό βοήσομεν ο ανυψώσας το κέρασιμόν. Άγιος η Κύριε. Ράβδος εκ της ρίζης η εσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ εκ της παθένου ανεβλαστήσας εξ όρους ο ενετός κατά σκιούδας αιώς. Ήλθε σαρκωθείς εξ απειράνδρου ο άειλος και Θεός, δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. God of peace and Father of mercies,
Your Son you have sent unto us as your messenger, the angel of great counsel, who is granting peace. Therefore, having been guided to the light of godly knowledge, waking from night to dawn, we sing your glory, O lover of man. Splachnon ionan, embryon apimesen, en alios thir, ione dexato, ti partheno de, ενικήσας ο λόγος και σάρκα λαβών, διελήλυθε φυλάξας αδιάφθορον, εις γαρ ουχ υπεστηρεύσεως, την τεκούσαν κατέσχεν απήμαντος. Υπέδες ευσεβία συντραφέντες, δισεβούς προσταγματος καταφρονήσαντες, πυρός απειλήνου και πτωήθησαν, αλλε μέσω της φλογός εστώτες ευσαλών, ο το πατέρων, Θεός ευλογητός. We praise and we bless and we worship the Lord. Babylon's bedewing furnace bore the image of an extraordinary wonder, for it did not burn the gifts it accepted, nor did the fire of divinity consume the virgin's womb wherein it went. So let us melodiously chant in praise, let all creation bless and extol the Lord, and let him exalt him supremely to the ages. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει, και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Εν εσάτω πνοή. Πάσα τον Κύριον. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αναστάσω Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία ή τη Μαγδαληνή, αφής εκβεβλή και επτά δαιμόνια, εκεί πορευθείς απήγγελεν της μεταυτού γενωμένης πενθούση και κλαίουση. Κακίνοι ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής υπίστησαν, μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη εν εταίρα μορφήν, πορευουμένους εις αγρών, κακίνοι απελθόντες απήγγυλαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Ύστερον ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη, και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεάς αμένης αυτών εγεγερμένων ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτοίς πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήσιν,
ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας συντάφταν παρακολουθήσει, εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι γλώσσες λαλήσουσιν κενές, όφης αρούσιν καν θανάσιμον τυπίωσιν, ουμή αυτούς βλάψιν. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσιν και καλώς έξουσιν, ομένουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής ανελήφθη εις των ουρανών και εκάνθησεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντο. Διά των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσουμε να Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Ανάστασή σου υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτούν. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθισμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αματία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Against you only have I sinned and done evil in your sight, that you may be justified in your words and overcome when you are judged. Σιμονοί ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αληθεία ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. You shall sprinkle me with hyssop and I will be cleansed. You shall wash me and I will be made whiter than snow. Ακουτής μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιό μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμούν. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with your guiding spirit. I will teach transgressors your ways and the ungodly shall turn back to you. Deliver me from blood guiltiness, O God, the God of my salvation, and my tongue shall greatly rejoice in your righteousness. O Lord, you shall open my lips, and my mouth will declare your praise. For if you desired sacrifice, I would give it. You would not be pleased with whole burnt offerings. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη
Jerusalem. Then you will be pleased with the sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings. Τότε ανήσουσιν επί το θυαστήριον σου μόσχους και ελέησο με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεημών εξάλληψον τα πλήθη των των αιώνων. Αμήν. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων, ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτισμών σου, εξάλληψον το ανώμημά. Αναστάς, ο Ιησούς, από του τάφου καθώς επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και εκτερμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεμφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλου Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνας και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού,
των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας Κατερίνης Κυριακής Φωτεινής, Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Άγιο Ρήτου, Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Στυλιανού του Παφλαγόνος και Νίκονος του Μετανοήτε, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. He without corruption gave birth to God the Word, and a truly Theotokos you do we magnify. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού η δούγαρ από τον ίν μακαριούς είμαι πάσε γενέ την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω. Ότι επίσημαι μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the imagination of their heart, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and a truly Theotokos you do we magnify. Καθήλε δυνάστες από θρόνων
και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, νηστήν ελέος καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Μεγαλύνων ψυχή μου και τιμιωτέρα και ενδοξωτέρα των ανοστρατευμάτων μυστηρίων ξένων ωρών και παραδόξων ουρανών των σπηλαίων θρόνων κερουβικών την παρθένων την φάκτην χωρίων ενώ ανεκλήθη ο αχωριστός Χριστός ο Θεός ον ανυμνούντες μεγαλύνομε. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεηθώμεν. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Κύριε δεηθώμεν. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σ'εν ουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και σ' τη δόξαν εν απέμπουσιν. Του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος Κύριος ο Θεός ημών. Αγίος Κύριος ο Θεός ημών. Αγίος Κύριος ο Θεός ημών, υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εσύ. Let no one doubt or disbelieve that Christ has truly risen. For first to Mary Magdalene, he appeared then to others as they walked into the country. Later to the 11 disciples as they ate a meal, he sent them out to baptize throughout the world.
he ascended into heaven, from which he had come down, and he confirmed by many signs the message. Ο Ανατηλασίλειος, εκ παστούς νυμφίος, από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας, σε τεκούσεις πρεσβείες, πως ημιν εξ απόστειλων, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν απαντάς εμβιβάζων, εν τρίβης προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, Κύριε, ή και ως νητών εν μνημείο, Ιουδαίης εκατέθεντο, άλλος βασιλέα υπνούντα, στρατιώτε σε φυλατών και ο ζωής θησαυρών σφραγίδι εσφραγίσαντο, αλλά ανέστης και παρέσχες αφθαρσίαν τες ψυχές ημών. Είτε αυτόν επέζει τις δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, Κύριε, ο
όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δεδοχάς. Φρυτίγα και τρέμει μη φέρον καθόραν αυτού την δύναμην, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε, δια τούτο προσκυνούμε την ταφήν σου και την αίγεση. Praise him with the sound of trumpet, praise him with the harp and lyre. Your angel who announced your resurrection, on the one hand frightened the soldiers guarding your tomb, O Lord. On the other hand he said to the women, why do you seek the living among the dead? As God he has risen, and he has granted life to the entire world. Εν είτε αυτόν εν τη πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, επάθες δια σταυρού, ο απαθής τη θεότητη, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ή να είμας ελευθερώσεις της δουλείας του νεθρού και αθανατήσας ζωοποιήσεις ημάς, Χριστέ ο Θεός, δια της Αναστάσεως σου, φιλάνθρωπε. Είτε αυτόν εγκυβάλισε βήχης, είτε αυτόν εγκυβάλισε αλλαγμού, πάσα πνοή ενέσα το τον Κύριο, προσκυνώ και δοξάζω και ανυμνώ Χριστέ την συνεκτάφου Αναστασίν, δις ελευθερώσας ημάς εκ των του άδου αλήτων δεσμών και δωρήσω το κόσμο ως Θεός ζωήν αιώνιον και το μέγα έλεος. Rise, O Lord my God, let your hand be lifted high, and do not forget your poor to the end. The villains set a guard of soldiers to watch your tomb that was holding life, and they secured it with a seal. But you as God immortal and almighty rose on the third day. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμασία σου, πορεύθεντος σου, Χριστέ, εν πύλες άδου, Κύριε, και τα αυτά συντρίψαντον, ο εχμάλωτος σου το σεβόα, τι εστιν ούτος, ότι ου καταδικάσετε εν της κατωτάτης της γης, αρκεός εσκηνήν κατέλησε του θανάτου το δεσμοτήριον, εδεξάμην αυτών ως θνητών και τρέμος Θεών, παντοδύναμε σωτήν, ελέησον ημάς. Ναι, δόξα Πατρί Evangelii.
Υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε, διαγαρτού εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάρανε νεκρότε, η Εύα ηλευθερότε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και ημείς εζωοποιηθήμεν. Διό ανυμνούν τεσβόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτος ευδοκίσας δόξασι. Δόξασι το βήξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε ημονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who take away the sin of the world, have mercy on us. You who take away the sins of the world. Πρόσεξε την δέησιν ημών, ο καθημένος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, ή μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Every day I will bless you, and your name will I praise to eternity and to the ages of ages. Καταξίωσον, Κύριε,
εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαφθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Let your mercy be on us, O Lord, as we have set our hope on you. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην, εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, πίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προσε κατέφυγο, διδάξω με του πειν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. For with you is the fountain of life, in your life we shall see life. Παράτηνον το ελαιός σου της γήνος κουσίσε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναουτούτου και των δούλων αυτών, Νικολάου, σύζυγο τέκνων και εγγονών, Στυλιανής Μιχαήλ Παναγιώτου Μαριάννα, Σόιμεν Άιζακ Μάκα Ουάρος, Ήβε Κλίο Ζάρον Τζάσμεν, Εκατερίνη Στεφάνου Μαρίας Χρήστου Νικολάου Άννας Δημητρίου Θωμάς Σοφίας Μαρίας, Γεωργίας Τέκνων Ιωάννας και Τέκνων των Επιτελούντων την Αγία Νεορτήν Ταύτην και προσφερόντων τα δωρα ταύτα Υγείας Σωτηρίας και Θείας Βοηθείας, υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη. Και πάσαν πόλη και χώρα να απορριγίζει. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πυρός μαχαίρας επιτροπής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φλιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλου ευμενή και ευδιάλατου, γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάση οργή και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσεστε ημάς εις επιτυμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριο το Θεόν ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενουμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν,
το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το Πνεύματι τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, του οσίου πατρός ημών, παϊσίου του Αγιορείτου, εφόρου και προστάτου, της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, της Αγίας οσίου Παρθένου Μάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων, Στυλιανού, του Παφλαγόνος και Νίκονος του Μετανοήτε, όν τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέησιν ημών. Αμήν. Δόρισε ημίν την άμφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Αμήν. Σκέπασον ημάσιν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αμήν. Αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Αμήν. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεοτόκε. Σας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πετακισχυλίους άνδρας χορτάν σας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους το σύτον, τον ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία τη πόλη ταύτη εν τη οίκης νορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων και τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ τη δόξαν αναπέμπομεν σύ του Ανάρχου σου Πατρίν και το Παναγίου και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόση
εκτόχευσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ο κελατωθήσονται παντός αγαθό. Λούσιοι εκτόχευσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ο κελατωθήσονται παντός αγαθό. Πλούσιοι εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Δόξα τη σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, άσωμεν το Ανασάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Κάθε λόγα το θανάτο των θάνατων, τον οίκος εδωκέν ημίν και το μεγα έλεο. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεών των οδηπορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ριστίνε μας από πάσης τρίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ο Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκου. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμήν και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού και πρεσβείες εις Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Αγί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our all-holy, pure, most blessed, glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary with all most the saints, Theotokos, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory. Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing to my God for as long as I have my being. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον, των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, to generation after generation. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Τον πείσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αγί Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο, θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ο Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Υπεραγία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Εξύψους κατήλθες, ο εσπλάχνος, ταφήν κατεδέξω τριμέρον,
ημάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, Κύριε, δόξα σοι. Let heaven and earth praise Him. You descended from on high, all compassionate one, and consented to a three-day burial to free us from the passions, O Lord, our life and resurrection. Glory to you. Sophia, ύψους κατήλθες, ο εσπλάχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, η ναή μας ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, Κύριε, δόξα σοι. Στην ψυχός της εγκρατείας, στήλος άσυστος της εκκλησίας, στήλιανε ανεδείχθης μακάριε, από παιδός γαρασκήσας ο σάσαρκος, βρεφών και παιδών προστάτης γεγένησε. Πατερών σοι ε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Εν τη υπομονή σου εκ της οτομισθών σου, Πατερός ιε, τες προσευχές αβιαλείπτος εγκαρτερίσας, τους πτωχούς αγαπήσας και τούτησε, παρκέσας, αλλά πλέσβε με Χριστό το Θεό, Ιωάννη ελεήμων μακάριε, σωθήνετας ψυχάς ημών. Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσομεν, εχθρού γάρτας παγίδας συνέτριψε, και ως τρουθείον ερίστη εξ αυτών, βοηθεία και όπλο του Σταυρού υπανσεμνός. Την σποδή σου τη κλίση καταλληλών εργασαμέν υφερών ημέ, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθληφόρε, όθεν προχέ εις η άμαθα και πεσβεύεις υπέ των ψυχών ημών. Αυστραλίας προστάτην φρούρονται αγρυπνών και του άθωνος όρου στήλων Αγί Φωτών ανυμνήσωμεν πιστή θείων παϊσιών. Εξαιτουμένοι αυτού τας πρεσβείας προς Θεόν κραυγάζοντες ομορφρόνος, Ιού ο πάρτε παντίον των τοξευμάτων του αλάστορων. Παραμύθιον θείων και προπυργίων ασυστών, την σεπτήν σου εικόνα Θεοτόκε και κτήμεθα,
εκ ταύτης γαρ παρέχεις μυστικός, ημίν παραμυθίαν και ισχύν, της εν πίστη εκβώσεις η εψυχής, παραμυθία δεσποίνα, δόξα της θαυμασίη σου Αγνή, δόξα της η Χριστότητη, δόξα τη προσήμας, παραμυθία χράντε. Μυστητή Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως αεμβίω ημαρτών συγχωρήσων, ουδείς χαράν αμάρτητος ημισίω δυναμένος και της μεταστάσει δούνε την αναπαύση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Υπάρθενον σήμερον των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίνα πορεί με τα αγγέλων και των ποιμένων βοληθέντα επωθήνε παιδίων ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαν εν απέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριου δε ηθόμεν, ο Θεός ο Άγιος εν Αγίες εν απαγόμενος, τρεις Αγίου Φωνή που το Σεραφή μανικοδόνος και ημών βάσης εν ουρανίου δυνάμεις προς αγώνας, ο Ιωτήρι όντως συγχώρησον ημίν πάμπτη με έλλημα εκτός ομικιά του σου. Αγίας ον ημών ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ανοσιώτη και λατρεύεις οι πάσης τας ημέρας της ζωής ημών. Λεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων συμβαρέστης άντων. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαν εν απέμπωνα του Πατρί και του Αγίου του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Ευχαριστώ. Και νυν και αΐ
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις με δύναμι, Άγιος ο Θεός, εξαλθέ και απόδοτε, Κύριο το Θεό ημών. Πρόσχομαι. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Σοφία. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, παρακαλώ ημάς, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλίσεως, εις εκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, σπουδάζονται στηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλίσεως ημών. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων, και εν πάσιν ημίν, εν είδε καστο ημών, εδόθη χάρις, κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. The holy ones shall boast in glory. Let us attend. Sing to the Lord a new song. Wisdom. The reading is from Paul's letter to the Galatians. Let us be attentive. Brethren, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified with the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us have no self-conceit, no provoking of one another, no envy of one another. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Look to yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Peace be with you, the readers. Alleluia, alleluia, alleluia. Sophia, orthia, cusumen tu Agiu Evangelium, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξασι Κύριε, δόξασι. Το καιρό εκείνο άρχον της προσήλθε το Ιησού λέγον,
διδάσκαλε γαθέτη πίσα ζωή αιώνιων κληρονομήσων. Είπε δε αυτό ο Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός. Τας εντολάς είδας, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις θύμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Ο δε είπε εν ταύτα πάντα, εφυλαξάμεν εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπεν αυτόν, έτι εν συλλήπην πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδοχος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανών και δεύρω ακολούθη μην. Ο δε ακούσας ταύτα περίλυπος εγένετο, ειν γαρ πλούσιος φόδρα, ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπεν, πως δυσκόλωση τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις τη Βασιλεία του Θεού, ευκοπότερον γαρές την κάμελον διακ τριμαλιάς ραφίδος εισελθήν η πλούσιον εις τη Βασιλεία του Θεού εισελθήν. Είπον δε οι ακούσαντες και οι δύνατες σωθήνε, ο δε είπεν τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεόν εστίν. The reading is from the Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you, our Lord, glory to you. At that time a ruler came to Jesus and asked him, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother. And he said, All these I have observed from my youth. And when Jesus heard it, he said to him, One thing you still lack, sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. But when he heard this, he became sad, for he was very rich. Jesus, looking at him, said, How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Those who heard it said, Then who can be saved? But he said, What is impossible with man is possible with God. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία μου, πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί τη δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτο την παράστησιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε Θεό Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης, λατρεύου σύνση ανενόχος και κατακρίτους μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό το κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, δις άξιος των συντελεμένοντας ερωτικής προσεγγίζει την ποιητική της μέσης της δόξης, το
γάρ διακονήν συνέχων και φοβερών και αυτές τις εμπορανείς δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλυόντος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον χρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάτου θυσίας, την ιερουργία αν παρέδωκα σύμπνος δεσπότης των απάντων, συγκαρμόνας Κύριο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, του επιθρόνου χερουβικού επιμονίας, του Σεραφείου Κύριος και Μεσημέρης του Ισραήλ, μόνος Άγιος και Ναγής από τον Άγιος, σε την ίδια σου πόλου πόλου μεγαθών και βήκων, και βλέψουν τον Θεό των αμαρτωρών και αχλήνων σου, και καθαρίζουν την ψυχή και την καρδιά των εξαιρετήσεις πολλές, και κάνω σώμη και δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος, εντεδημένων και της ιερατείας χάρη που παραστήνει την ίδια σου κάθε ερώτηση, και η ευλογήση του Άγιου και άνθρωπου σου σώμη και δυνάμη. Συγκαρδιώς έχουμε την πραγματικότητα του Θεού και του Αγίου σου, μη αποστρέψεις των πρόσωπών σου από εμού, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπέμπωση, αλλά ξύσω την προσευχή του αμαρτωλού και να ξυπνούσε τα δρατάφια μου. Σιγαριό προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και συνειδόξα να αναπέμπουμε εσύ το ανάγνω σου Πατρί και το Παναγίο και λαθρό και ζωπιό σου Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νύν τα χερουβή μυστικός εικονίζοντας και το ζώπιό τριάδι το τρισάγιο το προσάδοντες πάσα την παιδική αποδόμενα μέλη ως τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενη, τις συγγενικές αυρά του δανειφόρου τάξης, αλληλούγια, αλληλούγια. Τα χερουβή μυστικός υπορίζοντας και το ζώπιο τριάδι, τον τρισάγιον ύπνο προσάδοντες πάσα την υποδική να ως τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενη, τις συγγενικές αυρά του δανειφόρου υποδεξόμενη, αλληλούγια. Τα χερουβή μυστικός υπορίζοντας και το ζώπιο τριάδι, ως τον βασιλιά των Oh,
συλλάσσεται τιμή των μαρτωλών και να εισόδει. Ο Θεός συλλάσσεται τιμή των μαρτωλών και να εισόδει. Ο Θεός συλλάσσεται τιμή των μαρτωλών και να εισόδει. Christians in his kingdom, now and forever, and to the ages of ages. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από την ξύλου καθελών του άχραντος σου σώμα, συνδώνει καθαρελίσεις και αρώμασες, εμνήματι και νοκιδεύσεις απέφευγαν. Τις μυροφόρες είναι ξύπαρα το μνήμα της τάσου άγγελος εγώα, τα μοίρα της θητής υπάρχουν αρμόδια, Χριστός δε διαφθορά σε δίχτυ αλότριος. Ότι κατήλθες προς τον θάνατο και ζωή αθάνατος. Τότε τον άδειν ενέκρουσα στη αστραφή της θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας. Πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβδαζον. Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών όξασε. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίας της αιώνης και κατομηθήντων τα τείχη του Σαλήμου. Τότε ευδοκίσεις της Ιαν δικαιοσύνης αναφράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί τα θυσίας τριών σου μόσχος, τότε ανήσουσιν επί τα θυσίας τριών σου μόσχος, τότε ανήσουσιν επί τα θυσίας τριών σου μόσχος, και λέει σ' όλο ο Θεός. Δηρώσουμε την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε, ελέησο. Πέρ των προτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο.
Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Πέτριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδυνού και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Ελέησον. This all day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. For that which is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That the end of our life may be Christian, painless, unashamed, and peaceful. And for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Commemorating our all-holy, pure, most blessed, glorious Lady, the Theotokos, and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Lord God Almighty, who alone are holy and accept the sacrifice of praise, from those who call upon you with all their heart, receive also the prayer of us sinners and bring it to your holy altar, and enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices on behalf of our sins and the failings of the people, and make us worthy to find favor before you, so that our sacrifice may be acceptable to you, and the good spirit of your grace may dwell on us, and on these gifts presented, and on all your people. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι αενομονία, ομολογήσομεν. Πατέρα Υιός και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και ακόριστον. Θαστήρας, εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετον, τον δι' ημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, τη Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανεμφώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και εστε τέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιο,
το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, through him all things were made, who for us and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became human, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets, in one holy Catholic and apostolic Church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Let us stand well, let us stand with fear, let us attend, that we may make the holy offering in peace. Eleos divinis, thysia eneseo. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Πνεύματο του Πνεύματος σου. Let us lift up our hearts. Έχομεν προς τον Κύριον. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αξιών και δικαίων. It is proper and right to sing to you, to bless you, to praise you, to give thanks to you, to worship in every place of your dominion. For you are God, inexpressible, inconceivable, invisible, incomprehensible, ever-existing, ever the same. You and your only begotten Son and your Holy Spirit, you brought us from non-being into being. And when we fell, you raised us up again and left nothing undone until you brought us up to heaven and bestowed on us your kingdom to come. For all these things we give thanks to you and your only begotten Son and your Holy Spirit and for all the benefits known and unknown, seen and unseen that have been granted to us. We give thanks to you also for this liturgy, which you are pleased to accept from our hands. The thousands of archangels and myriads of angels attend you, the cherubim and the seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft on their wings. Τον επινικιών υμνών, άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα Αγίος, 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 Κύριος Σαββαώτ, Κύριος ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ουσανά εν της κυψίσεις, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ουσανά ο εν της υψίσεις.
in his holy, pure, and blameless hands, gave thanks and blessed, sanctified, broke, and gave it to his holy disciples and apostles, saying, "Take, eat, this is my body, which is broken for you, for the forgiveness of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλωμένον, εις άφεσιν αμαρτιών." Likewise, after supper, he took the cup, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many, for the forgiveness of sins." Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Remembering then this commandment of the Savior, and all that has been done for us, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascent into heaven, the sitting at the right hand, the second and glorious coming again. The Σάεκτον Σόν, Σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά σου, Θεός ημών. Έτι προσφέρομεν σε τη λογική τάφη και ανέμαντο λατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεψον το πνεύμα σου του Αγίου εφημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεϊσόν με. Και ποιήσον το μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν. 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 Όστε γελέστε τις μεταλαμβάνους της νύψης ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος εις βασιλείας ουρανό πλήρωμα, εις παρησία την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκρινα, έτι προσφέρομεν σοι τη λογικήν ταύτη λατρέν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών, πρόφητων αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστεται τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Αξιών εστίν δόξα, Χριστός μακαρίζει, Ο
Εκκλησίας και με μνημένη των πενήτων και επιπάντα ημάς τα λέει σου εξ Απόστηλων. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Make sure that goes first. Εμπρότης μενίσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθεία. Κύριε ελέησον. Θεόν εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μισθητή Κύριε. Και δώσει μην εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For the precious gifts presented and sanctified, let us pray to the Lord. Lord have that our loving God who has received them on his holy, heavenly, and spiritual altar as a sweet-smelling spiritual fragrance may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Lord have mercy. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Peace be with you all. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. Through the grace and compassion and loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. But God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. But God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. But God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. Πρόσχομεν τα Αγία της Αγίης Αγίων Κύριος Ιησού Χριστός της δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Αγαπητοί αδελφοί, όπως γίνεται κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, όπου θα εορτάσουμε αυτή την Πέμπτη, γυρίζει πάντοτε ένας δίσκος, ειδικά για το Πατριαρχείο μας, για το Οικουμενικό Θρόνο. Και έτσι, ο δίσκος που θα βγει τώρα είναι για το Πατριαρχείο. As we do every year, brothers and sisters, we send out a special collection tray in help and support of our Ecumenical Patriarchate in Constantinople. And so today's collection tray is for that. God bless you. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the highest. Alleluia. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefactions. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας Σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου Σου. He redeems your life from corruption and crowns you with mercy and compassion. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία Σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι Σου. The Lord shows mercy and justice to all who are wrong. Εγνώρισε τας οδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. The Lord is compassionate and merciful, long-suffering and abounding in steadfast love. Ο κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημίν,
που δε κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. For he does not deal with us according to our sins, nor does he reward us according to our iniquities. Καθώς όν απέχουσιν ανατολέα ποδισμόν, εμάκρυνεν αφημόν τας ανομίας ημών. For he knows how well we were formed, he remembers that we are dust. Άνθρωπος, ως ηχόρτος εημέδε αυτού, ως η άρθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. For the wind will pass through it, and soon it will disappear, and no one will recognize its place any longer. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. And his righteousness remains upon the sons of sons, and who keep his covenant, and who remember his commandments and observe them. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Bless the Lord, all you his angels, you mighty ones who do his bidding. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Bless the Lord, all you his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Praise the Lord from the heavens, praise him in the highest, Alleluia. Τα μάκαρα λύπη ετήνσιν εκπαιδώσαν έθικας, ζωήν Χριστό το Θεό ημών, ύφους θενούμενος, εις σαρκός τα πάθη, λογισμό υπέταξας, το χείρον υποτάτων, το Κρήτον υ, διό οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών, την ειρήνη και το μέγα έλεος. Θεόφρονα λύπη εφωστήν,
καθοράθης μέγιστος, φωταγωγών την ηφίλιον, θαυμάτων λάμψε εσύ και εν Θεών έργων, ο Θε μετακοίμησιν το άδειτον σε φως υπεδέξατο, διό οικετευέ δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Στήλος εγχρημάτισας ο φέμονας τον αλήπιε, υπέθε στήλο ισταμένος και πιεζομένος, καυσόνι και κρύοι και πολλές ασκήσεις εσύ, διό καθυπεδέξω του πνεύματος θεία χαρίσματα, ιατρεύει αρρωστήματα και διώκειν πάθη χαλεπότατα. Ύψωσαν το σώμα σου πόνοι και πόνον οι τρόποι, και των τρόπων έλαμψης ή το Θείο Πνεύματι απαστραπτούσα, υπερνούν απάντα τη ισχύ ύβγασε, θαυμαστός σε μεγάλην θυγάρ, ηθικήν άματα βλύζουσα πιστής ξένων θέαμα, πως τάφος σου και παιδίσε ηλίθος κατέσχε την δύναμη. Άλλος και προτέλος μετάνοια νεκρά βγάζες ημίν, ως αυτός νυν προς επίγνωσιν έλκεις μετά θάνατο. Δεύτε προσκυνήσομεν λαός εν οίκο Κυρίου, όπου το Πανάγιον συνοσθεθείς αύριστε του Παμάχαρος, ο τερπνίσας μασί και φέδρες λαμπάσι, λιτανεύοντες βοήσομεν, Άγιε πρόθεσον τους εν ανάγκες ελέησον, και κλείδωνος εξάρπασον και της καταιγίδος των θλίψεων. Είνα την τερπνήν σου και πάντιμον δοξάζομεν σωρών, και την εικόνα σεβόμεθα μύρον αναβλίζουσαν. Δεύτε προσκυνήσομεν λαός εν οίκο Κυρίω, όπου το Παναγίος κοίνος τέθης αύριστε του Παμακαρός, ο τεπνίσας μασί και φέδρες λαμπάσι, λιτανεύοντες βοήσομεν, Άγιε πρόφθασον και τους εν ανάγκες ελέησον, και κλείδωνος εξάρπασον και της καταιγίδος των θλίψεων. Είνα την τεπνήν σου και πάντιμον δοξάζομεν σωρών, και την εικόνα σεβόμεθα μύρον αναβλίζουσαν. Thee do the Laconians have as inviolable riches, shining with most brilliant beams, far than truly admirable, Nikon blessed of God. Thus do you now bestow peace upon this city, do thou fill it with all victory. Humble the false conceit, turning his big troops with
blessing darts of your most earnest prayers for us, and in your compassion impart your grace. Therewith do you fill up the hearts of with us who sing your praise with faith, as you with boldness to intercede with the Master for our souls. Θεμείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Θεμείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With fear of God, faith and love, draw near. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε Χριστού το μυστηριόν υπό, που φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. All your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker. For I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas, but as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Amen. Άρτος ζωής, αιώνισους εις γενέσθωμη, το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βεβηλώθης έργης ο τόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος ανάξιον υπάρχω. Χριστέ της με τους ιός, εις με αξίωσο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον Σάχινη βλαστήσασα, τον Αγεώργητον και σωτηρίον κόσμο, αξίωσον με τούτον
πνοώγοντα σώζεσαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύων μη, παράσχου Χριστέ ερανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευσεν ειδούτος και καθαρμένος. Πίστη προσέρχομαι και φόβο δεσποτά, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεση γενεύστο μητών πτεσμάτων, το άκραντον σου σώμα και θείο πνεύμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλανθρωπέ, και παθών και θλίψεων αλλοτρίωση. Υπεραγία Θεούτο και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τραπέζα Παναγία, του άνωθεν, διέλεον καταβάντος, και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξιώσουν νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η θέλη σας δήμα σαρκωθείς πολύ έλε, τη θήνεως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αίμα εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, θεραπεύσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηλαίωσε και μη των εξπλάχνων σου δέσποινα, και τήρη με άρυπον τον σονικέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, καθώς προέφης Χριστέ γένεστο δίτο ευτελίδουλο σου, και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γαρτο σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτίσμα ενοέμι και καθαρισμόν, της βεβηλωθείς εις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεούτο και σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκηνώμα, τέσσες ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον
σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ξένοθην πάθον και της χάριτος χήν, τε προστικήν ζωής και ασφάλειαν, διά της μεταλείψεως των Αγίων, Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίσου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι εσύ. Τον άρτον Χριστέ, λαβήν μη περίδεις με, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχύν το αθλείο μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη, η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Glory to you, our God, glory to you. Immortal, O Christ, are your mysteries of which I am partaking. May this become for me the source of light and life, dispassion and every good. May it give me growth in advancement in divine virtue by your grace, that I may glorify you, only good and merciful Lord. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, πιστήν παθρών και εχθρών και ανάγκων και πάσης λείψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός ο το Πατέρον ημών. Most holy Θεοτόκος, save us. O made full of grace, you ineffably gave birth to Christ the Savior. Now I, your unclean servant, pray to you who are most pure and immaculate, as I now prepare to go forward to receive the Holy Eucharist, completely cleanse me of impurities of body and soul. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ, νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων, ο Θεός ο σωτήρ μου. Glory to you, our God, glory to you. To your compassion I have run, and with fear I cry to you, the only good one. As you said, so abide in me, and let me abide in you. For trusting in your mercy, behold, I eat your all-holy body and drink your blood, O Savior.
Υπέρ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, πρι το δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ, ως η Κυρός και ως η Χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θεού σώματος και αίματος, ο πύλος μετέχω και αφθαρτοποιούμε. Glory to you, our God, glory to you. Yes, Christ is the Lord, and therefore taste and see that he is good. For of old he came down and became like us for us. Only once he offered himself as a sacrifice to his God and Father, yet he is forever slain, sanctifying us, communicate. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, ψυχήν σοι το σώμα τη Αγία στην δέσποτα φωτιστήν, σωθήν γεννήμην οίκο σου, τι το μυστηρίον μεθέξι των ιερών εν οίκον σέχων. Συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ ελέμ. Glory to you, O God, glory to you. O Savior, most merciful, I pray to you that your divine precious body and blood before me, both light and fire, burning up the causes of sin and also the thorns of the sinful passions, and fully enlighten me to worship your divinity. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε, γενναία δεσποίνα, νόν τετά πλήθη δοξάζει, ως δία σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιωθέντα το ανθρωπίνο. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εκδίσου, το μυστηριόν είπο, που φίλοι μας ειδώσω, εθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μυστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. All of your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker, for I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas, but as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ο μη γάρτησε Χρήσου το μυστηριόν είπο, ο φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μυστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μυστητή μου δέσποτα,
εν τη βασιλεία σου, νησθητή μου Άγιε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Ήρθαμε το φως το αληθινόν, ελάβομε πνεύμα εφουράνιον, έδρομε πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let our mouths be filled with your praise, O Lord, that we may sing of your glory. For you have made us worthy to partake of your holy, divine, immortal, and life-giving mysteries. Keep us in your holiness, that all the day we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. Όρθιοι μεταλαβώντες το Θείον Αγίον Ακράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let us go forth in peace in the name of the Lord. Let us pray to the Lord. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Holy Father, give the blessing. O Lord, who bless those who bless you and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance, protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house, glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority, and to all your people. For every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to you we offer glory and thanks and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. In today's gospel reading, brothers and sisters, a young man approaches Christ. He was a wealthy young man, educated, and had a good status in society at the time. And he approached our Lord Jesus Christ, asking him what he must do
in order to be saved. Jesus returns the question to him and says, well, what does the law say? Do not commit adultery, honor your mother and your father, do not steal, and so forth. But the young man continued and said, but I've done all these things. From my youth I've kept all the commandments. And Jesus, knowing the hearts of all men, says, okay, since you have done all these things, what is left is for you to sell what you have, give it to those who are poor, and come and follow me. The young man left saddened, disappointed, and a little bit perplexed by the answer that Christ gave him. Then Jesus, seeing the response of the young man, says, how difficult it is for those who are rich to enter into the kingdom of heaven. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter into heaven. The disciples then, astounded, said, then, who can possibly be saved? And Jesus reminds us of the great mercy of God by saying, whatever is impossible for man is possible for God. In other words, God can do all things when man has a willingness, but finds it difficult. And we see this in today's gospel reading about the young man. Inside him, he had this yearning for truth. Inside him, he had this yearning for eternity, hence asking what he must do in order to be saved, in other words, to live eternally. Even though he was educated, even though he was wealthy, and even though he was respected in the community, he knew that that still wasn't enough, that there was more, that yes, even though he had these things which seems as success in the secular world, when you're educated, when you're wealthy, when you have a good status in society, then you're considered as successful in the world, right? Even though he had all the things that ticked the boxes for worldly success, that wasn't enough for him, because he had another concern, and that concern was for his soul. Jesus told him to keep the commandments. But he continued, because a lot of the times we think that just because we do what is right, then that makes us good people, but also gains us a ticket to heaven. But Jesus is saying, I want you to be more than just a good person. I don't want you to be someone who can sit there and tick boxes and say, yes, well, I've done this, I haven't stolen, I haven't killed anyone, I haven't spoken badly about anyone, I've fasted, I've gone to church. Tick the boxes. And so this is where we sort of get that mentality, that moral mentality of having a relationship with God. And a lot of us have this type of relationship with God, or a lot of us think that our relationship with God has to do with our moral standards. If I do this, it's a sin, and so God's going to be angry with me. If I don't do this and I stay away from it, then God will be pleased with me. He'll be happy with me. And we bring God's logic down to our very, very weak logic and level. But that's not what God is saying. And even in today's gospel reading, when we read it carefully, Christ is not even having a go at rich people. There are wealthy people who live amongst us and who have a very healthy relationship with Christ.
We have people who were wealthy in the past, who were wealthy, had money, but still achieved holiness, and today we venerate as saints. So Christ is not having a go at people who are rich. He's speaking about riches, okay, and not just worldly wealth. Someone's riches can possess their heart. And Christ, if you read today properly, the gospel reading says, sell what you have, give it to those who are in need, and come follow me. That come follow me is the punchline here. Because more than likely, what the young man heard and was left disappointed was, sell your riches and give them to the poor. Okay? And what we usually hear and think is so difficult enough for us is that, give up everything so that you can follow Christ. Have nothing of yourself so that you can follow Christ. Now, what we don't understand is Jesus is saying to this young man, give up your wealth and come follow me, meaning I have wealth that you don't have right now. I have riches that I will share with you and you will become an inheritor of. And that's what Christ says to each and every one of us. Do not allow your heart to be possessed by nothing or anyone of this world. Give up whatever possesses your heart and follow me. In other words, follow Christ. Because anything that you consider as most valuable in this life, anything which is most valuable to you, nothing can compare in value with Jesus Christ. We cannot put anything above God, because once we put something before God, that means it is that which we follow and not Christ himself. And so this is why the apostles say, this is why the young man was left so disappointed, because he couldn't put Christ before his own wealth. He couldn't allow Christ to be the one who occupied his heart rather than what he had, his earthly goods and earthly possessions. Now, what we have is good and a blessing from God, but none of that should be, or none of that should possess our heart and be placed before our relationship with Christ, because we have a relationship with our worldly things, but not with things which are divine and eternal, which is what God has to offer us. Now, for each and every one of us, that could be different. For someone, it could be money. For someone else, it could be someone, a certain person. For someone else, it could be their home, their work, their reputation within the community. It could be. And so many of us put that before God. But Christ is saying, once you put all of that before God, what you're actually doing is you're making yourself into a certain God. And so then that falls into what we call idolatry. To put God first means that, yes, sometimes we have to put other things secondary in our life, but it doesn't mean that we lose on nothing. Why do we find that so difficult? We find that so difficult to do because we lack two things, and that is trust in God. And ultimately, the reason why we can't trust in God is because we cannot be humble.
We cannot humble ourselves. When we have humility, humility brings forth faith. And when we have humility and faith, then we have love for God. When we have love for God as a priority in our life, then love for everything and everyone else grows, but becomes the healthy type of love that we need. Now Christ says, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. What does Christ mean when he says that? Now, only recently I discovered that the eye of a needle was a certain gate in Jerusalem. Now that gate had two doors. One big door that would open to allow big carriage in, big things in, such as animals and other things. But most days there was only a small door cut out of that big door. And that small door was known as the eye of the needle. In order to go through that small door, which was known as the eye of a needle, someone had to crouch and bend over so that they can get through that door and enter into the city. And that door was called the eye of a needle. Christ says it is easier for a camel to go through that eye of a needle. In other words, a big, massive camel to be able to crouch itself and go through that small door that barely a human can fit through, it is easier for a camel to go through that than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. When someone crouches and bends over, then we know, what are they doing? They are humbling themselves. They are bowing down. They are making that expression of bowing down. And we know that there's only one person that we bow down to, and that is God. When we bow down to God, what we are saying is, God, I am subject to you. I submit myself to you, Lord Almighty. If you ever go to Jerusalem and you visit two places in the Holy Land, the first is the Holy Sepulchre, the tomb of our Lord Jesus Christ, where he was buried and he resurrected from the dead, and also the Church of the Nativity, where our Lord was born. You will see that at those two places in the Holy Land, in order to go to the place where Christ was buried and where he was born, there is a small door, a small entrance. And that is there so that when you go into these holy places, the most holy places in Christendom, you must bow down. Bow down in order to go and venerate those holy places, in order for you to go and pray at the place where Jesus was buried and resurrected, and where he was born, you must humble yourself and bow to the ground. That's what it means in order to put God first, to humble yourself, to humble your heart and say, this is causing an obstacle between me and God. I must put this aside. I must humble myself. I must humble my own will in order to put God's will first, because I know that God's will for me is something which is healthy, which is beneficial, and something which will help me grow, not just in this world, but in the life to come, and to live eternally. Now, for those of us who take our spiritual life seriously, for those of us who believe that we have an eternal soul, for us, we know that that is the only way. It is the only thing that works.
in our spiritual life and in our journey towards being united with Christ. Now, during these next few weeks, as we prepare for the birth of Christ, and now especially because we've entered into the journey of fasting, and we're fasting, preparing for this great feast, once again, we are reminded of God's great sacrificial love. I spoke to you about subjecting yourself to God, bowing before Him, and humbling yourself and your own will before God. And we do this, why? Because God did that for us first. This whole feast of Christmas, the feast of the birth of Christ for us, is a very humbling feast. Because it is a time where we relive once again the birth of Jesus Christ, which is what? Christ, or God, bowing down to His own creation. God becoming like His own creation, being born in the most humble of places, only to live the most humble life, and only to be extremely humiliated by His creation, so that His creation can see how much He truly loves us and wants our salvation. And because God wants our salvation this much, then for us not to care for our own soul means that Christ did all of that for nothing, at least for you personally. For the one who cares for his soul and cares for eternal life, then everything that Christ did for us serves a purpose. And then we become purposeful in God's plan for our salvation. We serve then a purpose. If we do not care for our soul, then what we become is hopeless, and what we become is basically nothing. Because there's no purpose then for even our own existence. There's no purpose for our being. There's no purpose for us to be alive if we don't care and nurture our soul, which will live eternally. And this is what the feast of the birth of Christ teaches us. God became man so that we can become glorious once again in God's image. Brothers and sisters, taking into account everything that we learned from today's gospel, but also the coming feast of Christmas, let us put Christ first back into our lives. Most importantly, let us put Christ back into Christmas in a time where this beautiful feast has become so commercialized, in a time where this beautiful feast has become so consumed by everything and anything else other than Christ Himself. Let us put Him back as the priority in our life, so that we can regain the peace, the love, and the joy which we lost, and take it back, because it is Christ who wants to give it back to us, His children. Amen. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, των Αγίων ο χορός έβρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου. Εύρω καγώ την οδοντία της μετανοίας, το απολολός προβατών εγώ ημίν, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ο πάλεμεν εκ ποιόν ο πάσας με και εικόνης ο θεία τιμή σας, παρά βάση εντολής δε πάλι με επιστρέψας, εις γης εξήν θελήθην,
εις το καθομοίως είναι επανάγαγε, του αρχαίων κάδος αναμορφώσαστε. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. I am an image of your inexpressible glory. Though I bear the scars of my transgressions, in your loving kindness, Master, have compassion and cleanse the person you have formed. Grant me the homeland for which I long. Once again, make me a citizen of paradise. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάμψου συνόσφωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος ευσεβώς υμνησόμεν βόντες, Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασο. Και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσε μνή, η Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν. Διες γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν. Δια σου εύρημεν παράδεισον, Θεότο και Αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαύ καίστη πόνος, ουλύπημνου στεναγμός. Ζωή ατελευτή. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον, φυλάτων αυτής εις τη μακαρία ζωή τη πάραση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύσιν σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδυνας δίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να παύσω. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η θεοναφράστος κοίσασα, πρέσβε δε υπέρ του σωθήνε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Ιωάννου Αναστασίας Ιωάννου Γρηγορίου, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Μαρίας Βασιλικής, Ανδρέου Ελένης Νικολάου, Σωτηρίου Σολομού, Χρήστου και Ανδρέου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών, πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιο. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ηλέοι του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεσιν των αυτό αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτο, Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Let us pray to the Lord. Lord have mercy. O God of spirits and of all flesh, who has trampled down death, destroyed the devil and given life to your world, give rest, Lord, to the souls of your servants. Ιωάννου Αναστασίας Ιωάννου Γρηγορίου, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Μαρίας, Βασιλικής Ανδρέου Ελένης Νικολάου Σωτηρίου Σολομού, Χρήστου and Ανδρέου, who have fallen asleep,
in a place of light, in a place of peace, in a place of joy, where there is no pain, sorrow, or suffering. Gracious and merciful God, forgive every sin committed by them, whether in word, deed, or thought, for there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin, your righteousness is eternal, and your word is the truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servants, Ioannou, Anastasias, Ioannou, Grigoriou, Constantinou, Constantinou Marias, Vasilikis, Andreou, Ελένης, Nicolaou, Sotirios, Solomou, Christos, and Andreas, who have fallen asleep, O Christ, our God. And to you we offer glory, with your eternal Father, and your all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Αιωνία σα η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. May your memories be eternal, however memorable and worthy of blessedness, brothers and sisters. Αιωνία σα η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη αυτών. Eternal be the memory, eternal be the memory, eternal be the memory. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη αυτών. Just a quick announcement. I'd like to bring to your attention that on Thursday evening for fellowship, like as normal, we have Paraklesi to Panagia at 7 o'clock in English, and afterwards a spiritual talk. This Thursday evening, we'll have the blessing to have with us once again from the Holy Land, from Jerusalem, Sister Christina. She'll be here on Thursday evening to share with us a few thoughts and give us the talk and grace us with her presence, basically. Also, we are collecting non-perishable foods, but also brand new toys for families that are in need for Christmas. It's the Christmas drive that we do every year. So if you can, throughout the week, whenever possible, please, and you'd like to offer, please donate non-perishable foods and also brand new toys, not second-hand. This week we have Divine Liturgy on Wednesday, which is the feast day of Saint Philomenos of the Holy Land. And for the feast of the Apostle Andrew, the Divine Liturgy won't be here at our parish, but will be at Sunshine Church, the Church of Saint Andrew, on the 30th, on Thursday morning the 30th, we'll be doing the service there. So, την αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη στις 29, θα έχουμε Θεία Λειτουργία του Αγίου Φιλουμένου, του Αγιοταφίτου, και την Πέμπτη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα δεν θα λειτουργήσουμε εδώ στο ναό μας. Θα πάμε στο Σάνσουαν, στον Απόστολο Ανδρέα, να λειτουργηθούμε εκεί εφόσον γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας. Βοήθειά μας. And also on the 2nd, Saturday the 2nd of December, this Saturday coming, which is the feast day of Saint Porphyrios. We're going to Geelong Monastery. They have the liturgy there for the chapel dedicated to Saint Porphyrios. At Geelong Monastery we'll be going there. Το Σάββατο, επειδή έχουν το παρακλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Geelong, στο μοναστήρι, θα πάμε εκεί να λειτουργήσουμε προς τιμή του Αγίου Πορφυρίου. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων,
των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, εφόρου και προστάτου, της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, της Αγίας Οσίου Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Στυλιανού του Παφλαγόνος και Νίκονος του Μετανοείτε, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστια φυλάξει πάντα ημάς, καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχετε.